Χριστιανίσιν χωρίς ατέμι το μαρτωλό, εις μισούσιν και έργουσιν ημάς το Θεούσιν χωρίς και
πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, των μεγάλων δεγετών των ψευούσιμων γένους και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της του γένους ημών αγώς υπάλετε και επεσκάτων. Εμμανουήλ Γεωργίου Σταματίου Θεοφύρου Μιχαήλ Βασιλείου Δημητρίου Σταματίου και Γεωργίου των Πρεσβυτέρων Αντωνίου και Μαρίας Ελένης και Γεωργίου της Δουλής του Θεού Άνας και της Δουλής του Θεού Αγγελικής εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και αγάπης προσέρθετε εις τον αιώνα ο έβεος αυτοαγία. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Ελάβομεν πνεύμα εκουράνιον, ευρώμεν πίστην αλήθην, αγιέρε των τριάδα προσκυνώντες, αιώνας των αιώνων. Ο ευλογότους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώντας, σώσω το λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξω, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξα σου από τη δική σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών των στρατό και παντή των λαό σου. Ό,τι πας αδόησα κατή και παδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαζι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαζι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου του Παναγίου, Θεών Αΐλων, ευχαριστούμε, Πατέρα Αναστάσια, για την
και λειτουργία του Άγιου Σάββατος για την ωραία ψαλμωδία. Ευχαριστούμε για την παρουσία όλων σας. Το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο το καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού, για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για τους αποδήμους αδελφούς μας, για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία οι απόδημοι που βρίσκονται ακόμα εδώ και ετοιμάζονται να φύγουν για να πάνε στο μέρος που είναι ο καθένας και επιτιδεύεται εκεί και έχει χωρίσει τη ζωή του μεταξύ της πατρίδας και της ξενιτιάς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν δύναμη, και αυτοί που είναι παρόντες και αυτοί που δεν είναι παρόντες. Και το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο με τη χάρη του Θεού, για να δώσουμε δύναμη πρώτα-πρώτα στους εαυτούς μας εμείς οι εντόπιοι, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε, όπως είχε πει ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας κάποτε, έθνος ανάδελφων, αλλά είμαστε ένα έθνος το οποίο είναι ισχυρό και το οποίο είναι απλωμένο στα πέρατα του κόσμου και με τη χάρη του Θεού μεγαλωδική παντού. Είναι πολύ ωραία αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε πρόεδρε της κοινότητας. Ευχαριστούμε την αντιδήμαρχη, τον κύριο αναπληρωτή δήμαρχο που ήταν εδώ μαζί μας και έφυγε. Ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ, τους επιτρόπους του Ιερού Ναού, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, που μαζί με τον πατέρα Σακελάριο που έχει την ευθύνη, μια και ο εφημέριος του ναού, ο κανονικός διακονή στο εξωτερικό, στη μακρινή Αυστρία, την περιοχή, μια περιοχή Ελλήνων, που χρειάζονται και καθηγητή, και επομένως επειδή είναι και καθηγητής του Πατριλίας, διακονή και σαν ιερέας και σαν καθηγητής. Σκεφτείτε πόσο ο ιερός ναός των Χαϊχωτών, ο Άγιος Δημήτριος, βοηθάει σαν εκείνον που όταν ήταν κατηχητής πριν το μαρτύριό του, τα παιδιά στο εξωτερικό να μάθουν και ελληνικά γράμματα, αλλά και να μάθουν και αυτά που έχουν σχέση με την πίστη μας. Είμαστε γι' αυτό υπερήφανοι που ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ λοιπόν τους επιτρόπους οι οποίοι αγωνίζονται πάρα πολύ σκληρά. Φέτος μάλιστα κατόρθωσαν να βρουν και το αγίασμα, μπορείτε να το δείτε μετά στην αίθουσα, στην παραπλήσια που έχουμε για τις ανάγκες του ναού. Βλέπετε όλη αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη νερά και υπήρχαν οι άνθρωποι που τα καλλιεργούσαν τα χτήματά τους. Τώρα σταμάτησε η πολύ μεγάλη καλλιέργεια και σταμάτησαν και τα νερά, υποχώρησαν και τα νερά. Αλλά εμφανίζονται σιγά σιγά, που είναι αυτό η μεγάλη ελπίδα, γιατί εμφανίζονται και άνθρωποι που ξανακαλλιεργούν τα χτήματά τους. Εμφανίζονται και οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον τόπο, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ παρήγορο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα ευχάριστο γεγονός που συνέβη μαζί με τα υπόλοιπα στον Ιερό Ναό των Χαϊβού.